Σπύρος Φεβεντίτης. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σπύρο. Καλή εβδομάδα, καλή καλημέρα, καλημέρα. Και ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής κοντά μας, να τον καλημερίσουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας ημέρα. Σήμερα το πρωί. Καλώς τον. Έλα, κύριε Σπύρο μου. Λοιπόν, αναρτούνται σήμερα τα καθαριστικά σημειώματα 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Αν θυμάστε την προηγούμενη φορά που είχαμε και τον εκπρόσωπο τύπο του ΕΦΚΑ, ναι, μας ενημέρωσε ότι όλοι οι συνταξιούχοι, όσοι τουλάχιστον πήραν αναδρομικά ή δεν έχουν πάρει αναδρομικά, θα δουν τα καθαριστικά σημειώματα τι ακριβώς έχει συμβεί. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα, νομίζω ότι είναι αυτό το μεγάλο θέμα. Λέει ότι θα είναι απολύτως επαρκής οι εξηγήσεις στα καθαριστικά σημειώματα, ώστε να μην κάνουν προσφυγές, έλεγε ο κύριος Τσάπαλος. Ναι, μπράβο, ακριβώς αυτό είπε, αλλά έχω την αίσθηση και θα μας το επιβεβαιώσει και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος, ότι τα καθαριστικά σημειώματα δεν δίνουν ποτέ επαρκής εξηγήσεις. Δηλαδή, βλέπεις απλά κάποιους αριθμούς και προσπαθείς να ερμηνεύσεις μετά από πού προέρχονται αυτά τα αποτελέσματα, τα λογιστικά αποτελέσματα. Κύριε καθηγητά. Από πού σου ήρθε. Είναι σωστό. Σήμερα για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους είναι σημαντική ουσιαστική εξέλιξη. Mm-hmm. Με τα νέα δεδομένα και τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης θα δούνε όλοι οι συνταξιούχοι ποιες περικοπές τους έχουν γίνει, ποιοι πήραν και πόσα αναδρομικά και ποιοι δεν πήραν και ποιοι συμψήφισαν την προσωπική διαφορά, ήδη υπάρχει πρωτοσέλιδο μεγάλο σε εφημερίδα των Αθηνών, ποιοι, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Ρεβή, ποιοι συμψήφισαν την αύξηση που έπρεπε να πάρουν και τελικά δεν την πήραν με την προσωπική διαφορά που τους φόρτωσε στην πλάτη η προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν για μας είναι η σημαντικότερη ευκαιρία. Θυμάμαι τον κύριο Κατρούγκαλο να υπεραμείνεται της προσωπικής διαφοράς ως παρέμβαση σε τομείς, ως τολμηρής παρέμβασης, ως ευεργετικής παρέμβασης υπέρ των συνταξιούχων. Τα θυμάστε αυτά, κύριε Μικρό? Δεν υπάρχει πιο βάρβαρη παρέμβαση από αυτό. Γιατί, κύριε Παύλο? Γιατί παλιές συντάξεις που βγήκαν με παλιό νομοθέτημα ήρθαν να επανυπολογιστούν με τα νέα μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης και βρέθηκαν, όπως εξήγησε ο κύριος Φρεβεντίτης, 600.000 περίπου συνταξιούχοι και να υπερβαίνουν τα 30 χρόνια. Άρα να δικαιούνται αυτονοήτως αναδρομικά, αλλά τελικά να μην τα λαμβάνουν επειδή είχαν μεγάλη προσωπική διαφορά στην πλάτη. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, διότι βλέπω άλλο πρωτοσέλιδο, θα κάνει διορθωτική κίνηση. Καλά. Γιατί υπάρχει μεγάλη αδικία. 2,5 χρόνια μετά τώρα το συζητάμε αυτό. Γιατί θυμόμαστε εξίσου την τωρινή κυβέρνηση ως αντιπολίτευση να καταγγέλει τον Κατρούγκαλο για την προσωπική. Να καταργούσε. Βέβαια. Και να καταγγέλει, αλλά το έχει αφήσει να υπάρχει 2,5 χρόνια. Γιατί βολεύει. Σωστό. Γιατί βολεύει, κύριε Μητρόπουλε, έτσι δεν είναι? Βολεύει στον τελικό λογαριασμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι όλοι. Και πρέπει να προσέξουν, να διαβάσουν, να δούνε τις περικοπές και βεβαίως να μην τρέξουν αμέσως σε δικαστήρια και προσφυγές. Αλλά εμείς θα ετοιμάσουμε ως ΕΝΙΠΕΚ και μια αίτηση θεραπείας εντελώς ανέξοδη. Θα τη δώσουμε και σε εσάς και στον κύριο Φρεμεντίτη για να μπορέσουν σε ένα διάστημα όσοι έχουν αιτιάσεις, όσοι έχουν βρει λάθη, να πούν στον ΕΦΚΑ θέλουμε νέο επανυπολογισμό, διότι αιτιόμεθα και παραπονούμεθα ότι δεν πήραμε αυτό που δικαιούμαστε. Αυτό σημαίνει βέβαια, αυτό που λέει ο καθηγητής, ότι θα έχουμε ενστάσεις από την πλευρά της αιτής θεραπείας που λέει τώρα ο καθηγητής, από την πλευρά των συνταξιούχων. Το ερώτημα είναι τι τύχη θα έχουν αυτές οι ενστάσεις. Τι τύχη θα έχουν και ποιος θα τις εξετάσει. Ποιος θα τις εξετάσει, δηλαδή όταν θα μαζευτούν χιλιάδες αντίστοιχα ενστάσεις από τους συνταξιούχους, ποιος θα εξετάσει γραφειοκρατικά πλέον τώρα όλο αυτό τον όγκο των ενστάσεων προκειμένου να δώσει απαντήσεις. Ναι. Αυτά τα οποία που θα δουν τα σημειώματα, οι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι μας, τα έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένη εταιρεία, έχει μιλήσει και σε εσάς ο υπουργός και ανάδοχο εταιρεία. Έτσι να δούμε λοιπόν και τους αλγορίθμους και τα αποτελέσματα και τις μειώσεις. Αυτό είναι ερευνητέο. Αλλά με ψυχραιμία οι συνταξιούχοι να δουν και να δουν τη δική του συνταξιοδοτική εικόνα. Επαναλαμβάνω, τα τελευταία χρόνια από Κατρούγκαλου μέχρι τώρα για πρώτη φορά αναρτώνται με τα νέα δεδομένα και τα νέα. Κύριε Μητρόπουλε, συνολικά πόσοι συνταξιούχοι έχουν πάρει τα τελευταία 2 χρόνια αναδρομικά? Την τελευταία δόση, την παρελθούσε Τετάρτη, δυστυχώς 8 στους 100 συνταξιούχους. 8 στους 100. Τις προηγούμενες καταβολές... Θέλω να πω, έχει καλυφθεί ένα ικανό ποσοστό των απαιτήσεων ή όχι? Στις προηγούμενες καταβολές
το 11μηνο το πήραν 1.200.000 συνταξιούχοι. Μάλιστα. Άλλο τώρα τότε καλούνται αυτή τη στιγμή μέχρι τέλη του χρόνου να τα διπλοδηλώσουν με τροποτικές δηλώσεις. Αλλά το 11μηνο για τις κύριες συντάξεις πήρε 1.000.000 και πλέον. Τώρα όμως οι ίδιοι που πήραν το 11μηνο ενδέχεται να πάρουν συμπλήρωμα. Γιατί? Διότι αναμένουμε την απόφαση, την υπόθεση που δικάσαμε στις αρχές του χρόνου για να πάρουν οι ίδιοι και οι υπόλοιποι τα δώρα και τα επιφορικά. Άρα το προηγούμενο κύμα ήταν γενικότερο κύμα, ευνόησε περισσότερους και ίσως ευνοήσει και όλους. Το δεύτερο κύμα ήταν μίζερο, διότι ευνόησε μόνο 8%. Επίσης, να πούμε και να συμπληρώσουμε τώρα στις ειδήσεις που αναφέρει ο καθηγητής, ο κ. Μητρόπουλος, ότι από την Παρασκευή ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα αναδρομικά των κληρονόμων. Έχουμε ετοιμάσει και σχετική κάρτα, αν μπορούμε να την. Για να δούμε. Μιλάμε για 14.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν αποβιώσει μετά την 1η δεκάτου του 2019. Efka.gov.gr είναι η πλατφόρμα η ηλεκτρονική στην οποία γίνεται και η αίτηση. Τα επισυναπτώμενα πιστοποιητικά είναι τα εξής τρία που βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές στους δέκτες τους. Πιστοποιητικό περί μη αποποίηση κληρονομιάς, περί μη δημοσίευση διαθήκης και εγκυτέρων συγγενών. Τρία πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση την οποία θα υποβάλουν. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για συνταξιούχους, 14.600 στον αριθμό, οι οποίοι απεβίωσαν από 1η δεκάτου του 19 και προς τα εδώ. Άρα οι κληρονόμοι αυτών θα κάνουν τις αιτήσεις. Ναι. Πάντως, παιδιά, επειδή έχετε πολύ δύσκολο χειμώνα, το λέγαμε νωρίτερα και με την Ευλαμπία, ο ενεργειακά δύσκολος χειμώνας και πάρα πολλά σπιτικά θα δυσκολευτούν πάρα πολύ και σε αυτά τα πολλά σπιτικά υπάρχουν και συνταξιούχοι. Είναι κρίσιμο να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν κάτι της και με τις παρεμβάσεις της πολιτείας θα βοηθηθούν έτσι ώστε οι συνταξιούχοι δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι στη Φλόρινα, είναι σε όλες τις περιοχές που ήδη έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, σε φτωχές περιοχές της χώρας, σε περιοχές της χώρας που είναι σε υψηλό ενεργειακό κίνδυνο, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αν αυτές οι οικογένειες θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Για να προσθέσουμε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και προς τα εδώ ξεχάσαμε να ανάβουμε τα καλοριφέρ στα σπίτια μας λόγω πετρέλαιου. Αξίζουν στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανση. Πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Κύριε Παυλόπουλε, κύριε Αρέβη, δεν πήραν τίποτε τα τελευταία χρόνια. Απεκλείστησαν όλων των κυμάτων των αναδρομικών και βεβαίως μια ειδική μέρημνα επίσης για τους μακροχρόνια ανέργους. Πιστεύω με αυτά που είπατε και πολύ σωστά. Πώς θα βάλουν πετρέλαιο αυτοί οι άνθρωποι? Αυτές οι δύο μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες πρέπει να τύχουν ειδική μέρημνα, κύριε Παυλόπουλε. Ή πώς θα ανάψουν το καλοριφέρ, πώς θα ανάψουν τα κλιματιστικά, πώς τη σώμα τους. Δεν είχαμε το πετρέλαιο, μπήκαμε λίγο στις θερμάστρες. Γίνανε τόσες διαφημίσεις για τις θερμάστρες τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν μπορούμε να βάλουμε τα θερμάστρα. Πολύ επικίνδυνες κόλλες. Αλλά και είναι ενεργοφόρο και κοστοφόρο. Δεν θα μπορούσε να βάλουμε τα θερμάστρα τώρα. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.